Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν από λίγο τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερω... καθιερωμένη συγγνώμη, ομιλία του σε περιορισμένο κρατήριο. Ακόμη αποφασίστηκε από αύριο και μέχρι τις 23 Αυγούστου η απαγόρευση λειτουργίας των μπαρ και των εστιατορίων από τις 12 το βράδυ ως σε 7 το πρωί σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Χαλκιδική, Κρήτη, Ζάκυνθο και Ρόδο. Από τις 17 Αυγούστου για την είσοδο στην Ελλάδα θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου για τον κορονοϊό που θα έχει διενεργηθεί Μέχρι 72 ώρες πριν για όσους ταξιδεύουν με πτήσεις από την Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο, Ισπανία και Ολλανδία. Σε ό,τι αφορά τα σύνορα, από τι 17 Αυγούστου καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ για όλου του εισερχόμενου από τα χερσαία σύνορα. Το τεστ θα πρέπει επίση να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρε πριν την είσοδο στην Ελλάδα, ενώ η υποχρέωση προσκόμιση του συμπεριλαμβάνει και του Έλληνε πολίτε και του Έχοντε Άδειε Διαμονή. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευση και όχι στην Ελλάδα. Τέλο, αναστέλλεται σε ολόκληρη τη χώρα κάθε δημόσια εκδήλωση, στην οποία οι συμμετέχοντε είναι όρθιοι περιλαμβανομένων συναυλιών και παραστάσεων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο ελληνικό τόλο και σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλε δυνάμει μα μετά τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφου, ο Roots Race και τη νέα τουρκική ναύτεξ για έρευνε νοτιοανατολικά τη Κρήτη. Το τουρκικό σκάφο απέπλεψε νωρί το πρωί από την Ατάλεια συνοδεία πολεμικών πλοίων με κατεύθυνση την περιοχή νοτιοανατολικά τη Κρήτη εντό τη ελληνική υφαλοκρηπίδα, την οποία η Τουρκία έχει δεσμεύσει για έρευνε από σήμερα μέχρι τι 23 Αυγούστου. Οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει βρίσκονται σε επιφυλακή ήδη από χθε τα ξημερώματα εξαιτία τη εξόδου πάνω από 10 τουρκικών πολεμικών πλοίων από τη βάση του Αξάζ. Τα πλοία του στόλου μα βλέπουν κάθε κίνηση των τουρκικών σκαφών και είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο. Το Roots Race αναμένεται να φτάσει κοντά στην περιοχή ερευνών σε λίγη ώρα από τώρα. Η Αθήνα, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εξέδωσε αντιναύτε, εξακυρώνοντα την τουρκική. Στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίασε το Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ νωρίτερα στο Πεντάγωνο έγινε εκτίμηση της κατάστασης από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε το πρωί τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Τσάρλ Μισέλ για τι τουρκικέ κινήσεις, ενώ πριν από λίγο συνομίλησε και με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάν Στόλτεμπεργκ. Ο Νίκος Δένδιας επικοινώνησε από την πλευρά του με τους υπουργούς εξωτερικών Κύπρου και Αιγύπτου. Στι περιοχέ που επλήγησαν από τι φωνικέ πλημμύρε, βρίσκεται ο Πρωθυπουργό, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τον τρόπο που θα προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεσμεύτηκε ότι θα παρακολουθεί ο ίδιο το χρονοδιάγραμμα τη επαναφορά στην κανονικότητα ενώ τόνισε ότι αύριο θα ανακοινωθούν οι τρόποι αποζημίωση των πληγέντων από του Υπουργού Οικονομικών και Υποδομών. Η φωνική θεομηνία στην Εύη άφησε πίσω τις 8 επιβεβαιωμένου νεκρού, ανάμεσά του δυστυχώ και ένα βρέφο 8 μηνών, και προκάλεσε ανυπολόγιστε καταστροφέ. Η πρωτοφανή βροχόπτωση που ξεπέρασε σε ύψο τα 300 χιλιοστά μέσα σε λίγε ώρε, οι πυρκαγιέ που αποψήλωσαν. Την περιοχή και οι ευθερεσίε στην κήτη του ποταμού Λίλαντα συνέθεσαν το εκρηκτικό κοκτέιλ της βιβλικής καταστροφής. Το τοπίο τη επόμενη μέρα στα χωριά της κεντρικής έβγαση είναι αποκαλυπτικό. Τόνοι λάσπη, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, διαλυμένε μάντρε, πληγωμένα κτίρια, μπάζα, φερτά υλικά σκορπισμένα στα πιο απίθανα μέρη, περιουσίε που σκόρπισαν και ζωέ που χάθηκαν άδικα. Εκείνοι που σώθηκαν την τελευταία στιγμή δεν πρόκειται να ξεχάσουν εύκολα τον εφιάλτη που έζησαν. Στην περιοχή βρίσκεται ήδη κλιμάκιο ψυχολόγων του Υπουργείου Υγεία με στόχο την ψυχοκοινωνική του στήριξη. Οι κάτοικοι στον Μπούρτζη, στα ψαχνά και στα πολιτικά παραπονιούνται ότι δεν ειδοποιήθηκαν έγκαιρα για την επερχόμενη θεομηνία. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι στην περιοχή του προφήτη Ηλία Χανδρινού στη Μεσσηνία. Ξέσπασε σε δύσβατη δασική έκταση όπου έχουν σπεύσει ισχυρέ πυροσβεστικέ δυνάμει. Στην περιοχή, μάλιστα, πνέουν ισχυροί άνεμοι, κάτι που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών για τον έλεγχο και την κατάσβεση. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστε με 13 οχήματα, δύο ομάδε πεζοπόρων τμήματων, ένα ελικόπτερο και τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για δεύτερη νύχτα οι δρόμοι της Βυριτού, καθώ ξεχυλίζει η λαϊκή οργή μετά τον όλεθρο που ισοπαίδωσε τη μισή πόλη. Οι διαδηλωτές άναψαν φωτιές έξω από το κοινοβούλιο, ενώ οι αστυνομικοί απάντησαν με βροχή από δακρυγόνα. Κομμάτια από τα συντρίμια που άφησε πίσω τη γιγαντιαία έκρηξη στη Βηρητό εκτόξευσαν οι διαδηλωτέ κατά τη αστυνομία που του έλωσε με δακρυγόνα. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, ενώ μια φωτογραφία σοκ είδε το φω τη δημοσιότητα. Δείχνει τον σωματοφύλακα ενό από του πολιτικού που αποτελούν επίκεντρο τη λαϊκή οργή να ανοίγει πυρ κατά του πλήθου με πραγματικέ σφαίρε. Σήμερα παρετήθηκε και ο Υπουργό Περιβάλλοντο του Λιβάνου, καταγγέλλοντα πω η κυβέρνηση έχασε σειρά ευκαιριών για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Και ενώ το κέντρο της πόλης καίγεται, εκατοντάδες πολίτες πήραν μέρος σε δέηση για τα θύματα της τραγωδίας, κρατώντας κεριά στα χέρια. 253 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύτηκαν να προσφέρουν οι δωρητές που συμμετείχαν στην τελειδιάσκεψη για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διεθνής κοινότητα διαβεβαίωσε πως δεν θα αφήσει το Λίβανο να πέσει. Στη Λευκορωσία, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν στο Μίνσκ και σε άλλες πόλες πόλεις για να διαμαρτυρηθούν για την οθεία που, όπως υποστηρίζουν, έγινε στι χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ξέσπασαν μάλιστα σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από κλούβα της αστυνομίας. Δεκάδε άλλοι διαδηλωτέ τραυματίστηκαν ενώ συνελήφθησαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Ο πρόεδρο Λουκασένκο ανακοίνωσε ότι κέρδισε τι εκλογέ με το 80% των ψήφων. Η αντιπολίτευση αμφισβητεί το αποτέλεσμα και οι υποστηρικτέ τη βγήκαν στου δρόμου για να διαμαρτυρηθούν, υποστηρίζοντα ότι η πραγματική νικήτρια είναι η δική του υποψήφια και σύζυγο φυλακισμένου αντικαθεστοτικού μπλόγκερ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας. Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5 σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Ημαθίας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 31 χιλιόμετρα ανατολικά της Βέρειας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 14 χιλιόμετρα. Ο σεισμό έγινε αισθητό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ προ το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιέ. Σχεδόν μια ώρα νωρίτερα, στι 4, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν σεισμική δόνηση 3,8 ρίχτερ, το επίκεντρο τη οποία εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο χώρο, 13 χιλιόμετρα βορειοανατολικά τη Ζάκρου, στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθο του σεισμού υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιέ από του δύο σεισμού. Εδώ κυρίε και κύριοι ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Αναλυτικά οι ειδήσει τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στι 8 παρατέταρτο με την Ιωάννα Βάσου. Από όλου εμά, καλό σα απόγευμα.